Καταρχήν, θέλουμε να επισημάνουμε το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο για το οποίο τέθηκε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση. Γεγονός που δεν αρμόζει σε ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα, γιατί ναι, πρόκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση για επιμέρους τροποποίησης, έχουν όμως και αυτές τη σοβαρότητά τους. Και όταν μάλιστα και εσείς, κύριε Υπουργέ, επισημαίνετε εδώ τις απαράδεκτες fast-track διαδικασίες με τις οποίες ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ψηφίστηκαν οι κώδικες στο σύνολό τους, γεγονός βέβαια που και το κόμμα μας κατήγγειλε και γι' αυτό και αποχώρησε από την ψηφοφορία όπως και άλλα κόμματα. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα δεν είναι το διαδικαστικό. Το κύριο είναι η σύγκληση ουσιαστικά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ στο βασικό περιεχόμενο των κωδίκων. Γιατί δεν πρέπει να δούμε σήμερα μόνο το τι προτείνει η κυβέρνηση να αλλάξει στους κώδικες, το ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικαιονομίας, αλλά κυρίως και το τι αφήνει άθικτο. Δεδομένων δηλαδή του τόσου εύρους των αλλαγών, όσο και της κατεύθυνσης αυτών, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση έφερε προς ψήφιση τους κώδικες που δεν ψήφισε η ίδια τον Ιούνιο ως αντιπολίτευση. Απλά σήμερα προσπαθεί να διορθώσει κάποιες δυσλειτουργίες τους, αλλά και να τους πάει ένα βήμα παραπέρα προς την ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Ο ποινικός κώδικας αλλά και ο κώδικας ποινικής δικονομίας αποτελούν προφανώς εκείνο το κομμάτι του δικαίου της κυρίαρχης τάξης που ασχολείται με την τυποποίηση και αντιμετώπιση του εγκλήματος, καθώς και των ποινών και τις διαδικασίες επιβολής τους που αναλογούν στις αντίστοιχες εγκληματικές πράξεις παραλήψεις. Αποτελεί δηλαδή το δίκαιο της καταστολής και της αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας που περιλαμβάνει τους κανόνες τιμωρίας και καταναγκασμού του κρατικού μηχανισμού, οι οποίοι στρέφονται βέβαια και κατά των αγώνων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και εδώ υπάρχουν και ενισχύονται μια σειρά διατάξεις. Θα σχολιάσουμε παρακάτω πιο συγκεκριμένα όπως και στην κατάρθρον συζήτηση που και με τη γενική διατύπωσή τους μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν κατά των κινητοποιήσεων, των εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων. Στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι νέοι κώδικες όπως τους έφερε προς ψήφιση ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ενισχύονται με μέτρα που μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά σε βάρος του εχθρού λαού, όπως με τον εμπλουτισμό του άρθρου 187α του λεγόμενου τρομονόμου, που έμεινε ουσιαστικά άθικτο στο προηγούμενο διάστημα, και με την αυστηροποίηση των ποινών, αλλά και αδικημάτων που παραπέμπουν ουσιαστικά στην καταστολή εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων. Απ' την άλλη, συρρυκνώνονται και στον κώδικα ποινικής δικονομίας τα όποια κατοχυρωμένα ακόμα δικαιώματα του κατηγορουμένου, ενώ με μια σειρά θα αναφερθούμε νέους θεσμούς, πλήττεται όλο και περισσότερο το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας ουσιαστικά τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, προχωράει γενικότερα με σταθερά βήματα σε μια σειρά απαραίτητες αλλαγές για την προσαρμογή της κρατικής λειτουργίας στις νέες συνθήκες. Επιλέγει όμως να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο την πολιτική του μαστιγίου, την απροκάλυπτη εφαρμογή του αυταρχικού δόγματος νόμος και τάξης. Το είδαμε βέβαια αυτό και σε μια σειρά άλλα νομοθετήματα που έφερε από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής της, τα στρατηγικά του Πανεπιστημιακού Ασύλου και σειρά άλλα, που ουσιαστικά δείχνει την προετοιμασία του κράτους για τις νέες συνθήκες. Τα μέτρα που υιοθετεί είναι με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στο αύριο, στη θωράκιση ουσιαστικά του καπιταλιστικού συστήματος, από μια νέα πιο βαθιά και συγχρονισμένη οικονομική κρίση και τους κλειδονισμούς που αυτή θα επιφέρει, ιδιαίτερα από τις αντιδράσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε αυτές, γι' αυτό και βέβαια επιχειρείται να βάλετε αυτές τις αντιδράσεις πιο βαθιά στο γύψο. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν και οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, όπως βέβαια και η συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώνεται. Με τις προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές συνεχίζεται η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο αντιδραστικό ευρωνησιακό νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και καταστολή ενεργειών που θεωρείται ότι μπορούν να παρακολύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, μαζί βέβαια με την πρόθεση. Εγώ ησυχία, κύριε συνάδελφε. Και μια σειρά αναγκαίων εξυγχρονισμών. Για να
δούμε κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα τώρα στο πάνω νομοσχέδιο. Είναι προκλητικό και επικίνδυνο για τα λαϊκά δικαιώματα και τις ελευθερίες ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας βέβαια και την κατευθύνση της προηγούμενης κυβέρνησης, ενισχύει περαιτέρω και διευρύνει τη λεγόμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία, τα άρθρα 187α και β' του ποινικού κώδικα. Οι αντιδραστικές αυτές αλλαγές στις κατευθύνσεις της Οδηγίας 541 του 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν μια σειρά επικίνδυνες διατάξεις. Ήδη με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως αντιπολίτευση διακήρυσε βέβαια ότι θα καταργήσει τον τρομονόμο, κάτι που δεν έκανε, είχαν γίνει οι πρώτες αλλαγές στο άρθρο 1 ώστε να διευρυνθεί το αξιόπινο και να επαχθούν περισσότερα αδικήματα στην περίπτωση του 187α. Τώρα η Νέα Δημοκρατία με τη νέα διατύπωση επιδιώκει να μην μείνει έξω ούτε πραγματικά ούτε ένα αδίκημα από το οποίο να μην μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπαχθεί στο αδίκημα της τρομοκρατίας. Μάλιστα, στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, ένα ακόμα άρθρο που αδίκημα που πρώτη φορά εντάχθηκε στον τρομονόμο από το ΣΥΡΙΖΑ περί δημόσιας μέσω διαδικτύου απειλής για τρομοκρατική πράξη, αυξάνεται η απειλούμενη ποινή από τα 3 στα 5 έτη για το αδίκημα αυτό. Επίσης, με την παράγραφο 7 ποινικοποιείται μέχρι και η πραγματοποίηση ταξιδιού όταν θα εικάζεται ότι αυτή γίνεται με σκοπό την εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Θέλουμε εδώ να επισημάνουμε ότι ήταν τροχιοδεικτική η απαράδεκτη πρωτόδικη δικαστική απόφαση που αφορούσε τη γνωστή υπόθεση με τον συγκατηγορούμενο και σύντροφό της Ιριάνας, στο σκεπτικό της οποίος αξιολογήθηκε ως ένδειξη ενοχής ουσιαστικά η πραγματοποίηση ενός ταξιδιού της στην Ισπανία. Και τώρα αυτή την απαράδεκτη απόφαση η κυβέρνηση έρχεται και τη μετατρέπει σε νομοθετική διάταξη. Αντίστοιχα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 187α, προστίθεται νέα διάταξη με την οποία τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν κατά την επιμέτρηση της ποινής για τα αδικήματα της τρομοκρατίας να λάβουν ως επιβαρυντικές περιστάσεις τυχόν καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον όρο τρομοκρατία προσπαθούν να εντάξουν κάθε ριζοσπαστική προοδευτική σκέψη, ιδεολογία που αμφισβητεί αυτό το σύστημα. Είναι γνωστό η κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ριζοσπαστικοποίηση και πώς τέλος πάντων αυτές υπάγονται στις διατάξεις περί τρομοκρατίας και συνδέονται με αυτές. Η προσθήκη λοιπόν και αυτής της αντιδραστικής διάταξης γίνεται προκειμένου η Ελλάδα να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κύρωση της Σύμβασης 198 του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Επιπλέον είναι χαρακτηριστική και απαράδεκτη, τη χαρακτηρίζουμε, την επαναφορά με το άρθρο 167 παράγραφος 1 και 168 της ποινικοποίησης των αγώνων κατά των πληστηριασμών, καθιστώντας μάλιστα αυτεπάγγελτη τη δίωξη για την πρόκληση της όποιας και απλής ακόμα σωματικής βλάβης κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποίησεων στο άρθρο 4 παράγραφο 5 αυτού, που είχε μεν ως ρητή αναφορά καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, αλλά στην πραγματικότητα ουσιαστικά διατηρούσε τη γενικότερη διάταξη για όσους πληστηριασμούς δεν γίνονταν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αλλά παρέμεναν στα δημόσια καταστήματα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η απαραίτητη προετοιμασία σας για την καταστολή των εύλογων αντιδράσεων που υπάρχουν ήδη και εκφράζονται από το λαϊκό κίνημα για τους σχεδιαζόμενους μαζικούς πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας που πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Στα πλαίσια της ευρύτερης κατεύθυνσης της ενίσχυσης της καταστολής πρέπει να ειδωθεί και η πρόβλεψη στο άρθρο 272 για τη μετατροπή σε κακούργημα, όπως ήδη επισημάνθηκε, της κατασκευής και κατοχής ή προμήθειας των ομολότων, φυκρικτικών υλικών κλπ. Όταν ο υπαίτης τελεί αυτή την πράξη, ενώ διαπράττει διατάρξη κοινής ειρήνης, μια διάταξη που με την ιδιαίτερα γενική και αόριστη διατύπωσή της μπορεί να περιλάβει μια σειρά κινητοποιήσεις και βέβαια εύκολα μπορεί να αξιοποιηθεί και να στραφεί κατά των κινητοποιήσεων του λαϊκού κινήματος. Δυστυχώς υπάρχει προηγούμενη αρνητική εμπειρία
και χρειάζεται να, να ληφθεί υπόψη για το γεγονός ότι μπορεί η κατηγορία της κατοχής εκρηκτικών υλών πολλές φορές να είναι αβάσιμη και να χρησιμοποιείται για να στοχοποιηθούν συμμετέχοντες σε διαδηλώσεις. Επιπλέον θεωρούμε τουλάχιστον προβληματική τη νέα διατύπωση του άρθρου 137α για τα βασανιστήρια, που γίνεται ώστε να υιοθετηθεί ο ορισμός της Διεθνούς Σύμβασης για τα βασανιστήρια, διότι με βάση τη σύμβαση αυτή το έγκλημα τελείται ακόμα, λέτε ότι τελείται ακόμα και όταν ανεξαρτήτως των σκοπών η επιλογή του παθόντος έχει γίνει λόγω συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως του φύλου, της θρησκείας κλπ. Ωστόσο, στο νομοσχέδιο, ενώ ρητά αναφέρεται ότι για όσα προβλέπονται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 2, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 82α που αφορά το έγκλημα για τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Με βάση τη διάταξη αυτή, θα έπρεπε εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η διάταξη αυτή να παραμένει σε ισχύ, διότι αυτή επαυξάνει το αξιόπαινο των πράξεων όταν αυτές γίνονται με τέτοιου είδους ρατσιστικά χαρακτηριστικά και όταν σκοπούν σε αυτές τις ιδιαίτερες ιδιότητες του παθόντος, και θεωρούμε ότι θα έπρεπε με βάση τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 137α να εντάσσεται και η περίπτωση όπου η επιλογή του παθόντος γίνεται με βάση την πολιτική του ιδεολογία, αλλά όχι στο πλαίσιο των περιπτώσεων της παραγράφου 1, δηλαδή της αποκήρυξης της ιδεολογίας τους, διότι αυτές δεν περιλαμβάνονται και δεν τιμωρούνται ως τέτοια τα βασανιστήρια σε αυτή την περίπτωση. Και δεύτερον, ενώ στην παράγραφο 2 ουσιαστικά περιγράφονται, όπως είπαμε προηγούμενα, τα βασανιστήρια με κατεξοχήν ρατσιστικό κίνητρο, όταν αποκλείεται την εφαρμογή του άρθρου 82α, ουσιαστικά διατηρείται μια, κατά εμάς, απαράδεκτη χαμηλή ποινή για την περίπτωση των βασανιστήριων, που είναι από τις πιο βαριά και εξαθλίωση της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη χαμηλό το όριο των 10 ετών. Από την άλλη μεριά, στα άρθρα 159 και 159α, που διατυμπανίζει ουσιαστικά η κυβέρνηση ως απευθείας χτύπημα στη διαπλοκή μέσω της επέκτασης της εφαρμογής του και στους βουλευτές για το σύνολο των καθηκόντων τους, αλλά και στους υφυπουργούς, θεωρούμε ότι είναι προκλητική εξαίρεση και το γεγονός ότι δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο την άσκηση ποινικής δίωξης κατά διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων, με την πρόβληψη ότι η τιμώρηση κατά αυτών γίνεται μόνο στην περίπτωση που, όπως επισημαίνει και η αιτιολογική έκθεση, η παραβίαση του καθήκοντος επιμελίας τους καλύπτεται από το δόλο του δράστη και εξαιρείται τις περιπτώσεις της εξαμελίας τέλεσης. Και βέβαια, στην ίδια λογική θεωρούμε προκλητική την εξαίρεση της μόνο κατέγκλησης και όχι αυτεπάγγελης άσκησης ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις της απιστίας των τραπεζικών στελεχών στο άρθρο 391 του ΠΚΑΠΑ. Παραπέρα, πραγματικά θεωρούμε κοφαντική τη συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως ως προς τις αλλαγές που δεν προτείνει με το νομοσχέδιο αυτό η Νέα Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί στο ακέραιο τους αμερικανόπνευστους θεσμούς της ποινικής δικαιοσύνης, δηλαδή της ποινικής διαπραγμάτευσης, συνδιαλλαγής και διαταγής που εισήγαγε και συστηματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τους θεσμούς αυτούς καθιερώνεται ένα απαράδεκτο παζάρι για το ύψος της ποινής ανάμεσα σε εισαγγελέα και κατηγορούμενο, που έχει ως αποτέλεσμα το κοινωνικό ζήτημα της διερεύνησης της τέλεσης της αξιόπινης πράξης και της τιμωρίας της να μεταφέρεται ουσιαστικά στην ιδιωτική σφαίρα. Γίνεται δηλαδή ατομική η υπόθεση του κατηγορουμένου, ο οποίος πλέον στέκεται μπροστά στον εισαγγελέα πίσω από κλειστές πόρτες, γεγονός που συνιστά σοβαρή περιστολή του τεκμηρίου αθωότητας, που συστηματικά περιστέλλεται τις τελευταίες δεκαετίες με σειρά αποφάσεων και μέτρων σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς. Επίσης, με τους θεσμούς αυτούς στίγονται ακόμα και συνταγματικές αρχές όπως η αρχή της δημοσιότητας, της αμεσότητας και της προφορικότητας, αλλά βέβαια παραβιάζεται και η αρχή της ανέβρεσης της αλήθειας. Πιο συγκεκριμένα, για την ποινική διαπραγμάτευση που διατηρείται
Είναι διαδεδομένη βέβαια σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως στη ΣΥΠΑ, όπου η συντριοπτική πλειοψηφία των ποινικών υποθέσεων ολοκληρώνεται χωρίς αχρωματική διαδικασία και τη διαδικαστική ουσιαστικά διερεύνηση της ενοχής του κατηγορουμένου, αλλά μέσω της εκ των προτέρων δήλωσης ενοχής του κατηγορουμένου, προκειμένου να επιβληθεί τυχόν ευεργετικών διατάξεων για την ποινή που θα του επιβληθεί. Με άλλα λόγια, η δικαιοσύνη με τους θεσμούς αυτούς δεν καλείται να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου, αλλά ουσιαστικά να διαπραγματευτεί μαζί του το ύψος της επιβαλλόμενης ποινής. Έτσι, ο κατηγορούμενος καλείται να επιλέξει είτε μια χρονοβόρα και κοστοβόρα ποινική ακροματική διαδικασία, είτε την εκ των προτέρων επιβολή κάποιος μειωμένης ποινής μέσω της δήλωσης ενοχής του. Ο θεσμός αυτός αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι ακόμα και αυτή η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας αποτελεί άδειο πουκάμισο, καθώς είναι παραπάνω από πιθανό νόμιμες καταστάσεις να κρίνονται ανώμια βάσει των διαφόρων παραγόντων που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με την επιμέτρηση της ποινής, όπως είναι βέβαια η κοινωνικο-οικονομική θέση του κατηγορουμένου, η φυλετική του καταγωγή και βέβαια η δυνατότητα που έχει να επιλέξει μια. Και να πληρώσει μια καλύτερη, αν θέλετε, ή πολυτελή υπεράσπιση ή να καταφύγει σε μια στη λύση των φασών ομολογιών ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικές δαπάνες που δεν έχουν δυνατότητα να στηρίξουν. Ομοίως και ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής αφορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό αδικημάτων, ιδιαίτερα οικονομικού χαρακτήρα. Εμείς διαφωνούμε με αυτούς τους θεσμούς. Σύμφωνα με αυτές τις νέες διατάξεις, στις περιπτώσεις των αδικημάτων που έχουν να κάνουν με απάτες κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικότερα κατά μια σειρά οικονομικών αδικημάτων που δεν έχουν χωρίς άσκηση της βίας, που είναι βέβαια αδικήματα που έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα, μπορεί συγχρόνω μεταγενέστερο της άσκησης της ποινικής δίωξης και αφού έχει αποκαλυφθεί ο δράσης αυτών, να προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής μιας συμβολικής ποινής εφόσον αποκατασταθεί η οικονομική ζημία που αυτός έχει επιφέρει. Θεωρούμε ότι και στην περίπτωση αυτή πρόκειται πραγματικά για μια σκανδαλώδη διάταξη που την ίδια στιγμή που δεν γίνεται καμιά αιρετή πρόβλεψη για τους χιλιάδες εργαζόμενους που σύρονται για κακουργηματικές υπεξαιρέσεις και οι οποίοι φυσικά θα δυνατούν να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που έλαβαν για τους μισθούς που τους καταβλήθηκαν να χρεωστούν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ομοίως και ο θεσμός της ποινικής διαταγής που παραμένει αλόβητος, θα πούμε και παραπάνω βέβαια και στις επόμενες συζητήσεις, όπου εκδίδεται ουσιαστικά. Ναι, θα ολοκληρώνω. Εκδίδεται ουσιαστικά κατά δικαστική απόφαση χωρίς την υποχρέωση τήρησης ακροματικής διαδικασίας και χωρίς την υποχρέωση κλήτευσης του κατηγορουμένου. Είναι κατανοητό ότι και μια τέτοιου είδους διατάξεις προσβάλλουν και το τεκμήριο της αθότητας του κατηγορουμένου και τον στερούν του ενός βαθμού δικαιοδοσίας. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση επίσης διατηρεί την οριζόντια μείωση των ποινών, η οποία στην πραγματικότητα εξυπηρετεί τη συστηματική αποσυμφόρηση κρατουμένων από τις υπερχωρισμένες φυλοκές, όπως ήταν τη μείωση του ανώτου ορίου πρόσκαιρης κάθερξης από τα 20 στα 15 έτη. Θεωρούμε ότι από τη γενική διατήρηση της γενικής μείωσης των ποινών με την επιλεκτική αύξηση από τις πλευράς της Νέας Δημοκρατίας ορισμένων μόνον ορισμένων μόνον εγκλημάτων, γίνεται φανερό πόσο επίπλαστος και αποψανατολιστικός είναι ο χαρακτήρας της προοδευτικότητας ή μη των αλλαγών με βάση το αν μειώνονται ή αυξάνονται γενικά οι ποινές. Το ουσιαστικό ζήτημα για μας είναι ποινές σε ποιους παραβάτες, για ποια αδικήματα και σε ποιες συνθήκες, με ποιες προϋποθέσεις και για ποιο σκοπό. Και το κυριότερο βέβαια είναι ότι αν υπάρχει μια συνολικότερη αντιγκληματική πολιτική, η οποία να ξεκινά από τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε να μειώνονται οι εγκληματικές συμπεριφορές, να συνεχίζεται με μια σοφρονιστική διαδικασία που πραγματικά θα διαπαιδαγωγεί τον αποδεδειγμένο υπέτειο για την τέλεση της αξιόπινης πράξης και να ολοκληρώνεται βέβαια με την ουσιαστική επανένταξη και στήριξή του στην κοινωνική ζωή. Εμείς για τους λόγους αυτούς λέμε ότι θα καταψηφίζουμε επί της αρχής τις αλλαγές του ποινικού κώδικα. Ωραία, θα το πεθύνουμε και πιο αναλυτικά.